Καλησπέρα από την εγκαστοφιά μας, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια και την κηπεδάρα μας. Σήμερα Τρίτη, 21 Ιούλη 2020, βρίσκομαι στην πλάτη της παλιάς 21, εδώ που έχουμε τώρα τα ό,τι γίνεται. Στο γήπεδο δεν μπορώ, παιδιά, δυστυχώς να μην πάρω τα κάτω, δεν γίνεται. Αυτά εδώ τα καλά είναι για μένα και τους ευχαριστώ πολύ τους λεβέντες που τα γράψανε. 9.900 τούβλα έρχονται να προσθεθούν στις υπόλοιπες 70.000, καθώς ο κόκκινο γέννης εδώ λέω έχουμε, παιδιά, του Ταλιάνα, πως πιάνεται η βαλέτα, σηκώνεται. Τα βάζει εδώ που θα γίνουν τα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ. Πεις, ναι, να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Φίλια πολύ και σήμερα στην εγκαστοφιά μας, δεν μας πρωί αυτό. Το μόνο που μας πρωί και μας στεναχωρεί σαν Έλληνες, πραγματικά, παιδιά, θλίβομαι όταν ακούω στις ειδήσεις ότι σημαίνοντα πρόσωπα της ελληνικής πολιτείας δεν μπορούν να τελέσουν έναν αγώνα τεκλεισμένο των κτηρών. Είμαστε, παιδιά, ανήκουμε στον δυτικό πολιτισμό. Εμείς ανακαλύψαμε σαν Έλληνες τον πολιτισμό και θλίβομαι ειλικρινά που εμείς οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων να μην μπορούμε να διοργανώσουμε έναν αθλητικό αγώνα. Είμαστε κατάντια. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μου, αλλά θεωρώ ότι είμαστε κατάντια. Εδώ τα νοιαστήκανε, παιδιά, όλα τα τούβλα από τις παλέτες. 9.900 τον αριθμό. Φωτολογίζω είμαστε στις 80.000 περίπου. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα τρία παιδιά που κέρδισαν τα πλουζάκια. Όλα καλά. Τα μπλουζάκια, επαναλαμβάνω, από πατέρα σε παιδί που έχει το παλιό κήπεδο της ΑΕΚ με το καινούριο. Αυτό, παιδιά, στο εμπόριο, βαμμένο προς πίσω, μόνο του μπροστά κάνει 18 δολάρια, κάπου 18 λίρες, κάπου 22 ευρώ. Μόνο του βαμμένο μπροστά. Και πίσω, τη βαφή στο δικό μας το μπλουζάκι που την έχει βιοτεχνία, τα δίνει 13. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από το τομέα 4. Έχουμε εργασίες τώρα να πάω εκεί πέρα πίσω που γίνεται υπογειοποίηση και φυσικά εδώ είναι το στέκι μας και φυσικά εδώ είναι η κάμερα που σαν καλός και καλός YouTuber ούτε καν την είχα φορτίσει στη δουλειά όταν βρισκόμουν. Το ξέχασα. Άρα, δηλαδή, ό,τι δείτε σήμερα θα είναι από το κινητάκι μου. Ευτυχώς ότι υπάρχει και αυτό και είναι φορτισμένο. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Συνεχίζω με λήψεις υπογειοποίησης τομέα 5 και 6 και 8 και 9 που δίνονται, που δίνεται για σοφιά μας, και το 13 τα μουσεία και την υπογειοποίηση φυσικά. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Πάμε, παιδιά, υπογειοποίηση μεριά. Βλέπουμε ότι είναι ακανόνιστες οι αναμονές. Δεν είναι όλες στο ίδιο ύψος. Άλλοι είναι πιο ψηλοί, άλλοι είναι πιο κοντοί. Καθώς στην Πολντόζα, εδώ κόβει χώμα. Ο δρόμος εδώ στην Πατριάρχη Κωνσταντίνου είναι, ας τα πούμε, έρημος ο δρόμος. Τρεις και κάτι. Βαράει το λευκό και το τρύπανο.
βαράει το λευκό και το τρύπανο. Και για να βαράει, παιδιά, και να βγάζει χώμα καθαρό, πάει να πει ότι δεν είναι σε πολύ μεγάλο βάθος η τρύπα που έχει γίνει. Άρα έχουμε έργα υποκαιοποίησης στο βόρειο τμήμα, ακριβώς έξω από τα, από τα παιδιά του γκέτο, που δίνω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου. Να είναι πάντα καλά και να εμψυχώνουν όπως αυτοί μόνο ξέρουν, μαζί και την original και τους πειρατές, δυναμικά, με τη φωνή τους, εμψύχωση παιχτών της ΑΕΚΑΡΑΣ μας, όλα τα θλήματα. Λοιπόν, με αυτά, παιδιά, αυτό το δίλεπτο από εδώ, από το δρόμο της Πατριάρχου Κωνσταντίνου, είδαμε όλα όσα έπρεπε να δούμε, με το γεωτρύπανο, με τους μπολντόζερς και με τα παράγοντα τύπου οχήματα. Πάμε να κάνουμε ένα στεριάνι και στο γήπεδο να δούμε μέσα τι παίζει, για να κάνω αποφώνηση από τα πλαϊνά, τα δυτικά και το νότο, το δομέα 13. Ωραίο αυτό, παιδιά. Εδώ οι αεξίδες βρήκανε αυτοσχέδιους μηχανισμούς και στήσανε καρεκλίδες εδώ πέρα, κάτω από το πεύκο, για να βλέπουν τις εργασίες, αν και πόσο αυτές γίνονται εδώ στα έργα της τομής. Θα δείξω λίγο γήπεδο για να δω μέσα αν παίζει κάτι το ενδιαφέρον, και συνεχίζω. Από ό,τι λέω, παιδιά, υπάρχουν κάποιοι εργάτες στην παλιά σκεπαστή, μεριμετίζουν εκεί στα σκαλιά. Υπάρχει το μεγάλο εκεί πέρα της Ιντερκάτ, τι είναι, και γενικά αυτά. Θα δείξουμε και τα τούβλα που έχουν φορτωθεί. Πάρε, πού είναι τα τούβλα, τι δείχνουν, άτα. Εδώ, στον τομέα των 2, αυτά, παιδιά, θα μπουν μπροστά από το κάλυμα το κίτρινο, τα panels, μέσα δηλαδή στο εσωτερικό θα έχει τα τούβλα, το έχω διασταυρώσει, το χωροδίσκι και το χωμάτι. Αυτά από κάτω, παιδιά, λέγονται πετροβάβα και ζαμούτο παντικατά και είναι για τα επίσημα. Εδώ δεν είναι τσιμέντο, όπως σας έλεγα εγώ, χαζά. Λοιπόν, με αυτά, παιδιά, είδατε λίγο γήπεδο και από τα ανατολικά, και πάμε να συνεχίσουμε τώρα εκεί που είναι το ζουμί, το ντύσιμο και ο τομέας 13 των μουσείων. Πάμε, παιδιά, δυτικά μέρη του γηπέδου μας, τομέας 6. Η σκαλοσιά έχει στηθεί. Εδώ, φυσικά, δεν έχουμε φεγγίτες και τις βάσεις των υδροροών, αλλά μικρή σημασία έχει αυτό. Εδώ είναι ο βόρειο δυτικός πυλώνας που αγκαλιάζει και το τομέα 6 και το τομέα 5. Είναι το λεγόμενο τόξο, 4 τα τόξα, έτσι ώστε να διαμορφωθούν, όπως βλέπετε αυτό εδώ, το νότιο δυτικό τόξο, που θα σας δείξω σε λίγο τι εργασίες έχουν γίνει. Για να σας δείξω το νότιο δυτικό τόξο. Καλημέρα σας! Τι κάνετε? Εδώ αυτό που χρειάζεται, παιδιά, είναι το νούμερο 3 της Demand. Νότιο δυτικό τόξο. Τομέας 8, αυτός που είναι ξεντυμένος, και τομέας 9, εδώ με τις καλωσιές. Σκαλωσιές που υπήρξανται ακόμα, γιατί δεν έχουν μπει οι γωνίες εδώ στα κενά, τόσο από εδώ όσο και από εδώ. Φυσικά πολύ ζεστήκε σήμερα και χτες όμως ήταν πολύ πιο ζεστά, 35 βαθμούς είχαμε εδώ πέρα, γι' αυτό λογικά δεν ήρθε και ο πρόεδρος που σας είχα πει για τη Δευτέρα. Εδώ βλέπετε, παιδιά, τους φεγγίτες πως φαντάζουν μαζί με τα πάνελ. Είπαμε 4 τα τόξα, θα τεθούν έτσι, η κεντρική τομής.
ο 7 και ο απέναντι ο 1 θα διεθούν εντελώς διαφορετικά. Και πάμε να δείξουμε τώρα, παιδιά, το 113, για να μην γίνουμε πιο πολύ κουραστικός. Να είστε όλοι καλά. Πάμε να δούμε, παιδιά, τι γίνεται. Εδώ πέρα είναι η είσοδος. Από εδώ είναι αριστερά, όπως κοιτάμε το γήπεδο, από τον εδώ Σμύρνης. Είναι τα σίδερα που όλα αυτά σιδερώνουν τον τομέα 13. Αυτό είναι η πρωθυπουργική του κ. Χουμαΐδη. Όπως παίζεται εκεί στα ανατολικά, οι σιδεράδες σιδερώνουν τα τελευταία σημεία του τομέα 13, καθώς η υπογειοποίηση, εδώ η έδρασομηχανική, επαναλαμβάνω, με το γερανό, σηκώνει τσερκοκολόνες, ενώ περιμένει η πρέσα, η μπετονιέρα, για να ρίξουν μπετόν στις τρύπες έξω από τη σκευαστή. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά? Όπα, εδώ πέρα θέμα. Υψώνονται και οι πρώτες κολόνες πάνω από το πρώτο επίπεδο. Πιστεύω να είναι ορατό. Ωραία. Τέλεια. Όλα αυτά από τον κύριο Χουμαΐδη, τον ευθύνων δανού των εργασιών για την αποπεράτωση των μουσείων. Συνεχίζω, παιδιά, και λίγο από την υπογειοποίηση και κάνω αποφάσεις περιπατητών για να δούμε δεκάμετρη τσερκοβελώνα να σηκώνεται στον αθλητικό ουρανό. Να την βάλουν τα μαστόρια στην τρύπα. Καλώς να το τον άρχοντα. Εδώ, παιδιά, αυτή η δεκάμετρη σημετοκολώνα, σίδεροκολώνα, ενώνεται, βλέπετε, παιδιά, πως θα ενωθεί με την άλλη για να γίνει 20 μέτρη. Το είδαμε και αυτό, παιδιά, πρώτη φορά το δείχνω πως μπαίνει μία στην άλλη. Η γούμα ανοίγει εδώ της Pet Brothers ΑΕ για να κάνουμε σκηνοθέτηση σε κάποιες τρύπες του εδώ χώρου. Βλέπετε, παιδιά, πως είναι διάσπαρτες οι τρύπες, 20 μέτρες τρύπες που είναι καλυμμένες, κάποιες δεν είναι, και εδώ είναι η άλλη αναμονή της 10 μέτρης σιδεροκολώνας, που περιμένει ακόμα μία σιδεροκολώνα άλλη 10 μέτρα για να σκοτούν και οι δύο στα 20 μέτρα. Και εδώ είναι από κοντινά, πιο κοντινά, κοντινή απόσταση, αυτά που κάνουν οι σιδεράδες στο νότιο ανατολικό τμήμα. Και με αυτά αποφωνώ. Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η Μάνα Original, ζήτω η Original Ανάκα σας, για να κασιώτες και για να γεννιώτες. Τα παιδιά στον πειρατό του Ονείρου, το παιδιά του Γκέτο, κάθε μεμονωμένος ΑΕΚΖΙΣ και κάθε σύνδεσμος φιλάθρων ΑΕΚ. Αναβολή στο τελικό, δεν πειράζει, όποτε και αυτό θα γίνει, θα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε τη μάχη μας με την ομάδα του Ολυμπιακού. Στο καλύτερο θα νικήσει. Να είστε όλοι καλά, αδελφιά. Ζήτω η καρά μας.